Πάντως, επειδή ό,τι και να πούμε εμείς, σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα στο βόλεϊ όσα μπορεί να ξέρει ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Να του δώσουμε την Καλά κάνουμε καλησπέρα μας. το εγκυκλοπαίδεια. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να τον ευχαριστήσουμε καταρχάς που ουσιαστικά μας χαρίζει από τον χρόνο του και θα μας βοηθήσει να μάθουμε κι εμείς παραπάνω πράγματα για τον πιθανότατα νέο προπονητή του ΠΑΟΚ και εννοείται να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη, ο οποίος μας βοήθησε να έρθουμε σε επαφή με τον Βασίλη. Καταρχάς, Βασίλη, να σε ρωτήσουμε σε τι φάση σε βρίσκουμε, δηλαδή η ζωή μετά την αγωνιστική δράση, μακριά από την αγωνιστική δράση από το βόλι, πώς είναι, τι ακριβώς κάνεις? Κοίτα, η αλήθεια είναι πως η ζωή μετά βόλεϊ εποχή είναι πολύ διαφορετική. Εγώ που είχα συνηθίσει τον περισσότερο μου χρόνο να τον περνάω στους αγωνιστικούς χώρους, πλέον υπάρχει περισσότερη ώρα σαφώς για την οικογένειά μου, κάτι το οποίο το ήθελα και μου είχε λείψει όλα αυτά τα χρόνια που ο πρωταθλητισμός όσο να είναι μας έχει στρατιώτες κατά κάποιο τρόπο μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα να ασχοληθώ, είμαι σαν Ολυμπιονίκης αθλητής, έχω μπει σε μια θέση στο δημόσιο, οπότε καταλαβαίνεις η μέρα πλέον και με δύο παιδιά περνάει αρκετά γρήγορα, εξίσου γρήγορα όπως τότε και με την ασχολία μου με τον αθλητισμό. Μάλιστα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Το θετικό είναι ότι επειδή όλοι εσείς οι επαγγελματίες αθλητές για χρόνια δυσκολεύεστε πάρα πολύ να προσαρμοστείτε, άμα βρίσκεις τα πατήματά σου, είναι νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτό από όλα. Βέβαια. Βρίσκεις χρόνο να παρακολουθείς το ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ και επίσης πώς βλέπεις και τον ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν? Ναι, οπωσδήποτε. Το βόλεϊ δεν μπορώ να το βγάλω από τη ζωή μου. Για μένα είναι και παραμένει, ήταν και παραμένει ένας τρόπος ζωής. Και χαίρομαι όταν βρίσκομαι σε αγωνιστικούς χώρους και πέρσι που ήμουνα με το συνδρομητικό κανάλι για τη μετάδοση των αγώνων. Αλλά όσες φορές μπορώ θέλω να είμαι κοντά στους πρώην συναθλητές μου και να παρακολουθώ τα παιχνίδια που σίγουρα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φετινό πρωτάθλημα και το φετινό ΠΑΟΚ, σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι θετικό για μια ομάδα όταν ξεκινάει την προετοιμασία και το σχεδιασμό με έναν προπονητή και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα αναγκάζεται για κάποιους λόγους να τον αντικαταστήσει. Αυτό δεν είναι θετικό για την ομάδα. Ωστόσο είναι νωρίς και υπάρχει χρόνος για τις όποιες αλλαγές. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι σωστές οι αλλαγές και το πιο σημαντικό από ό,τι έχουν δείξει τα τελευταία τα χρόνια είναι μετά τον Δεκέμβρη, Ιανουάριο, όπου εκεί πλέον οι ομάδες παίρνουν την τελική τους μορφή και δεν επιτρέπονται επιπλέον μεταγραφές, σε ποια κατάσταση θα εμφανιστούν εκείνη την περίοδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά το μήνα Δεκέμβρη-Γενάρη, με τις όποιες αλλαγές, ειδικά στο έμψυχο δυναμικό του, κατάφερνε και άλλαζε την μέχρι τότε πορεία του πρωταθλήματος. Ναι, όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε ο ΠΑΟΚ πολλές φορές. Κώστα, δεν Να ξέρω. ρωτήσω, Ναι. να αυτό δεν είναι το ρωτήσω βάση. λογικό, έτσι, για να είμαστε λιγάκι πιο συγκεκριμένοι, δεν είναι το φυσιολογικό αυτό. Το φυσιολογικό είναι η ομάδα να χτίζεται το καλοκαίρι, ο σχεδιασμός να γίνεται όταν υπάρχει άνεση για να βρεις κάποιους παίκτες και εάν τυχόν χρειαστεί κάποια προσθήκη ή κάποια προσταφαίρεση, τότε να γίνονται κάποιες αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι αυτό, επειδή κατά κάποιο τρόπο πέτυχε στον ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι έτσι θα πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι δηλαδή την τελευταία μου χρονιά που έπαιξα εγώ στον ΠΑΟΚ και την τελευταία χρονιά που ήμουνα στον αθλητισμό, πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν παίκτες τον Δεκέμβρη όταν ήρθαν οι δύο Αμερικανοί, ο Ντέιβιτ Λί και ο Καμπλόνσκι. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν παίκτες αξιόλογοι για να διορθωθεί ο κακός σχεδιασμός που είχε γίνει το προηγούμενο καλοκαίρι. Απλά να πω ότι ο σχεδιασμός, μάλλον όταν μια διοίκηση, και αυτό πλέον το ξέρεις πολύ καλά γιατί η εμπειρία σου είναι τεράστια, συμμετέχει στην ομάδα, έχει τη δυνατότητα να κάνει προσταφαιρέσεις αναγνωρίζοντας λάθη. Αναγνωρίζοντας τα λάθη το ΠΑΟΚ κατάφερε
τα δύο τελευταία χρόνια να ξεκινήσει από μειονεκτική θέση και να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την πρώτη τελευταία χρονιά μαζί σου, την τελευταία σου χρονιά δηλαδή στο αθλητισμό και την περσινή περίοδο. Έτσι. Δηλαδή παίζει και η διοίκηση στο βόλεϊ. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά ας μείνουμε τώρα στο βόλεϊ. Σαφώς παίζει η διοίκηση και έχει πολύ μεγάλη σημασία οι όποιες αποφάσεις της διοίκησης. Και κατά μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την πορεία της ομάδος. Και τα λάθη βαρύνουν τις διοικήσεις, αλλά φυσικά, και τις διορθωτικές κινήσεις βέβαια, έτσι. Και ο απολογισμός γίνεται στο τέλος. Στο τέλος, πάντα. Στο τέλος στηρίζουν και το γαμπρό, στο τέλος απονέμονται τα εύσημα ή ξεκινάει η κριτική. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ έναντι του μεγάλου του αντιπάλου για την φετινή περίοδο. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Πιστεύω ότι οι δύο ομάδες που είναι τα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ναι, νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη. Οι δύο ομάδες που και φέτος θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και θα διεκδικήσουν τους τίτλους είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ακόμα μία φορά, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δεν μπορούμε να έχουμε σαφές κριτήρια για τον ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό ήδη μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ότι όντως έχει δυναμώσει, αποτελείται από αρκετούς Ευρωπαίους πλέον αθλητές οι οποίοι είναι και διεθνείς και νομίζω ότι γίνανε πιο προσεκτικές κινήσεις στο κομμάτι των ξένων από πλευράς Ολυμπιακού. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρυφθεί αυτή τη στιγμή η δυναμική του ΠΑΟΚ. Γιατί, αφενός έχουμε καινούριο προπονητή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Αφετέρου ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο διαγώνιος ο Χάριο Γκόμες δεν είναι 100% έτοιμος έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σαφές δείγμα της δυναμικής του ΠΑΟΚ. Ωστόσο για άλλη μια φορά νομίζω δικαίως θα στηριχτεί στους δύο κατά τη γνώμη μου μεγάλους αθλητές που είναι ο Σαφράνοβιτς αλλά και ο Γκόμες, που νομίζω ότι ο Γκόμες παρά το πρόβλημα του τραυματισμού του, επειδή είναι πολύ μεγάλος αθλητής και έχει μεγάλο εγωισμό, θα καταφέρει να επανέλθει σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά σίγουρα δεν αρκούν αυτοί οι δύο και μόνο για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να επιτύχει τους στόχους. Νομίζω ότι η επιλογή του Πασαδόρου είναι και αυτή αρκετά καλή. Ενδεχομένως στο κομμάτι του ξένου του Ολλάνδου, να πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την εικόνα. Γιατί νομίζω ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε τον Ντάντε που στο τελευταίο στάδιο του πρωταθλήματος πραγματικά έδειξε την κλάση του. Οπότε νομίζω ότι για να αντικαταστήσει τον πολύ καλό Ντάντε τον play-off θα πρέπει πραγματικά να υπερβάλλει σε αυτό, όποιος και αν είναι αυτός. Δηλαδή, για να μπορέσει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα, χρειάζεται και όλοι του οι παίκτες να παίξουν το καλύτερο βόλιο που μπορούσαν να παίξουν. Εγώ αυτόν τον αθλητή, τον Ολλανδό, ο οποίος έχει έρθει, η αλήθεια είναι πως δεν τον γνωρίζω, σίγουρα δεν είναι της κλάσης ενός παίκτη σαν τον Ντάντε, κακά τα ψέματα. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο, να έχουμε λίγο υπομονή για να δούμε πώς και αυτό θα δέσει με το όλο σύνολο και τι θα μπορεί να προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν κλείνοντας θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα σαφές δείγμα της αξίας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει ο Γκόμες, αν και όπως προείπα νομίζω ότι αυτός ο αθλητής θα μπορέσει να φτάσει κοντά στο παλιό καλό Γκόμες. Ωστόσο θα θέλαμε λίγο χρόνο για να δούμε την δυναμική του ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός και φέτος έχει βάλει αρκετά δύσκολα, αν μπορούμε να πούμε, στο κομμάτι ποιος θα είναι πρώτος στην κανονική περίοδο καταρχήν και αφετέρου στο ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Λες ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται πιο έτοιμος σύμφωνα με το υλικό του σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που έχει και αλλαγή προπονητή. Έχει αλλαγή προπονητή, θα δούμε τι διαφορετικό θα φέρει ο Ντανιέλε Ρίτσι που έχει πολύ μεγάλη πείρα, δεν θα το
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Βασίλη, συγγνώμη που, είπα... που σε διακόπτω, ναι. Θα θέλαμε να μας πεις κάποια πράγματα, επειδή έχεις δουλέψει με τον Ρίτσι στον Ολυμπιακό, τι θυμάσαι και τι προπονητής είναι αυτός που φέρνει ο ΠΑΟΚ, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία συνεργασία σας. Ναι, καταρχήν μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι απλά στον ιταλικό. Ένας προπονητής ο οποίος συνέδεσε τη θητεία του με τη χρυσή ομάδα της Μεσαντζέρο Ραβένα, όταν όλοι πραγματικά παρακολουθούσαμε και λόγω των τελικών που γίνανε τον Ολυμπιακό τότε στο Champions League, παρακολουθούσαμε τις μεγάλες μονομαχικές και τα μεγάλα αστέρια που είχε ο Ντανιέλε Ρίτσι στην ομάδα του, όπως ήταν ο Κάρτς Κίλαλι, και ο Στίβ Τίμονς, χρυσοί Ολυμπιονίκες, όπως ο Φιωβούλο, ο Ιταλός, ο Πασαδόρος. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος λοιπόν έχει συνδέσει το όνομά του με τη χρυσή ιστορία εκείνης της ομάδος, η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα του στο ευρωπαϊκό βόλεϊ. Μετέπειτα εγώ τον είχα στον Ολυμπιακό, που και εκεί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι ένας άνθρωπος που παρά το μεγάλο του όνομα είναι αρκετά ήρεμος και αρκετά συζητήσεις με τους αθλητές. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως οι Ιταλοί προπονητές έχουν μια αλαζονία, αν θα μπορούσα να πω, επειδή πραγματικά προέρχονται από μια μεγάλη σχολή. Και γενικά το όλο τους... γενικά το στυλ τους είναι αρκετά σκληρό σαν προπονητές. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Εγώ είχα αρκετούς προπονητές Ιταλούς σε όλη αυτή τη θητεία μου. Πραγματικά λίγοι διαφέρανε από αυτό το μοντέλο. Ο Ντανιέλε Ρίτσι λοιπόν είναι ένας από αυτούς τους προπονητές και νομίζω ότι αυτό το στυλ ενδεχομένως να ταιριάζει λίγο περισσότερο αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχει αρκετά έμπειρους αθλητές, ίσως και κάποιους οι οποίοι δεν είναι πολύ νέοι, οπότε να έρθει ένας σκληρός προπονητής, πολύ απαιτητικός, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ενδεχομένως να χρειάζεται ένας έμπειρος προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί κάποιες προσωπικότητες και να βγάλει τον καλύτερο του σε αυτό. Νομίζω ότι έτσι κερδίζεις πλέον έναν αρκετά έμπειρο αθλητή, ο οποίος θέλει να κάνει μια διαχείριση στις δυνάμεις του. Και ο συγκεκριμένος του προπονητής, πέραν των γνώσεών του, νομίζω ότι το διαθέτει και αυτό. Δηλαδή θα μπορεί να συνυπάρχει, γιατί το ερώτημα είναι για πολλούς προπονητές που έρχονται σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, όπως ο ΠΑΟΚ, όπως ο Παναθηναϊκός, είναι αν μπορούν να διαχειριστούν ομάδες οι οποίες κοιτάνε πρωταθλητισμό, κάνουν πρωταθλητισμό και ονόματα. Έχω δουλέψει κατά καιρούς με προπονητές οι οποίοι νιώθουν άβολα με μεγάλους αθλητές όπως ο Χάριο Γκόμες, όπως ο Άλεξ Σαφράνοβιτς. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής δεν έχει τέτοιο θέμα, είναι αρκετά συζητήσιμος και νομίζω ότι στο κομμάτι ηρεμίας, κάτι το οποίο από ό,τι διέκρινα από αυτά που διάβαζα, δεν υπήρχε τον τελευταίο καιρό στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα μπορέσει να έχει καλά αποτελέσματα. Και μία τελευταία ερώτηση, Βασίλη μου, και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν αθλητή, μπορεί να μην είναι ενεργία, αλλά έχει την εμπειρία σου να μας βοηθάει και μας να μαθαίνουμε πράγματα. Τι απάντηση θα έδινες εσύ στην κριτική που γίνεται ή την απορία που υπάρχει για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ο Ρίτσι τα τελευταία χρόνια ήταν στην Α2 και έχει μια διετία ίσως και λίγο παραπάνω που δεν είναι σε πάγκο, και επίσης αν θυμάσαι και αν επιβεβαιώνεις ότι είναι ένας προπονητής που βρίσκει τρόπο και φτιάχνει πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας. Κοίτα να δεις, ο Ντανιέλε Ρίτσι σε ό,τι αφορά το κλίμα που λες για την ομάδα, αυτό το επιβεβαιώνω 100%, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ συζητήσιμος, ένας άνθρωπος που το οποιοδήποτε πρόβλημα που δημιουργηθεί, γιατί μιλάμε για ένα σύνολο αρκετών ανθρώπων που λειτουργούν πολλές φορές υποπίεση, πολλές φορές θα υπάρξουν και κάποιες στριβές ανάμεσα και σε αθλητές, ανάμεσα και σε προπονητή, είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει με ηρεμία να δίνει πάντα δίκαιες λύσεις και να επιφέρει αυτό που είπες και εσύ, την ηρεμία και, και το καλό κλίμα στην ομάδα. Βέβαια, αυτό για να γίνει χρειάζεται και συμμετοχή των αθλητών. Και νομίζω, επειδή μπορεί μερικούς από τους αθλητές να μην έχουν δουλέψει, αλλά αυτοί που ηγούνται αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Χάριο Γκόμης του Άλεξ Σαφράνοβιτς, νομίζω ότι είναι αθλητές που θα βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την
αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Ρίτς έχει να δουλέψει 2 χρόνια είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως προκαλεί προβληματισμό σε κάποιους. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία γενικά αρέσκονται να δίνουν και ευκαιρίες σε νέους προπονητές, ακόμα και να μην έχουν τη μεγάλη εμπειρία, και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή, σπάνιο να δει στην Ιταλία προπονητές πάνω από 45-50 χρόνων. Εγώ το μόνο που μπορώ να παραθέσω είναι ότι η εμπειρία μου στον Ολυμπιακό ήταν ιδιαίτερα καλή με τον Ντανιέλε Ρίτσι. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει στον ΠΑΟΚ να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορώ να το... Ναι, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Δεν γνωρίζω. Σίγουρα είναι γνώστης. Σίγουρα η έλευση του Ρίτσι στον ΠΑΟΚ ανοίγει και κάποιες πόρτες στην ιταλική αγορά, που ίσως ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόση πρόσβαση τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένα όνομα το οποίο σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Και ίσως... Τώρα, στο κομμάτι της δουλειάς και πώς έχει αλλάξει κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να απαντήσω και πολλά, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από την εταιρεία μας. Ναι, ναι, είσαι και ειλικρινής και καλά κάνεις. Και με αυτό να κλείσουμε, νομίζω ότι ίσως και αυτό που σχολίασες, ότι στην Ιταλία είναι νεότεροι προπονητές, να είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην μπορούσε τα τελευταία χρόνια να είναι σε κάποια τελική ομάδα, και ίσως γενικά να είναι διψασμένος και να έχει και εκείνος κίνητρο την πλευρά του να έρθει και πάλι στο προσκήνιο με μια ομάδα που συμμετέχει και στο Champions League όπως ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και κάποια άλλη φορά, εννοείται, με θέμα του Βόλεϊ. Καλή συνέχεια, γεια σας.